Ιστορία διτάθεση δημοτικού, ενότητα δεύτερη αρχαϊκή εποχή, κεφάλαιο 1, τα γράμματα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη των γραμμάτων κατά την αρχαϊκή περίοδο. Κατά την περίοδο αυτή που υπήρχε και οικονομική άνθηση, κτίστηκαν σπουδαία και μεγάλα έργα, ναοί. Παρ' όλα αυτά, οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν και με τα γράμματα και έτσι αναπτύχθηκε η ποίηση, η φιλοσοφία και η ιστορία. Θα δούμε λοιπόν πώς νέες μορφές ποιημάτων αναπτύσσονται αυτή την εποχή. Αναπτύσσεται η διδακτική ποίηση με τον Ισίωδο, η οποία δίνει συμβουλές στους ανθρώπους για το πώς θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, πώς θα ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Δεν ασχολείται λοιπόν πλέον με τα κατορθώματα των ηρώων, όπως στις παλαιότερες εποχές ασχολούνταν η ποίηση, και δίνει συμβουλές στους ανθρώπους. Η διδακτική ποίηση, επίσης αναπτύσσεται η λυρική ποίηση. Ποίηματα τα οποία τραγουδούσαν με τη συνοδεία της λύρας και μιλούσαν για τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Προσπαθούσαν να τους κάνουν να ξεχάσουν τα προβλήματά τους και τα βάσανά τους. Λυρική ποίηση έγραψαν η Σαπφό, ο Πίδαρος, ο Αλκαίος, θα τους δούμε και σε μεγαλύτερες τάξεις καλύτερα. Εκτός από την ποίηση αναπτύχθηκε η φιλοσοφία για πρώτη φορά στα αρχαϊκά χρόνια, όπου οι φιλόσοφοι προσπαθούν να εξηγήσουν και να δώσουν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος και άλλα ερωτήματα, πάντα με την βοήθεια της λογικής και όχι της μυθολογίας. Σπουδαίοι φιλόσοφοι, ο Θαλής, ο Μιλήσιος, ο Ηράκλητος, ο Πυθαγόρας. Εκτός από την φιλοσοφία, θεμελιώθηκε και η επιστήμη της ιστορίας. Πρώτος ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της ιστορίας, άρχισε να γράφει ιστορικά έργα για να μην ξεχαστούν όλα αυτά τα οποία ζούσαν εκείνη την εποχή, αλλά να τα κληροδοτήσουν και στις επόμενες γενναίες. Έτσι λοιπόν, κατά την αρχαϊκή εποχή αναπτύχθηκαν πάρα πολύ τα γράμματα, αναπτύχθηκε η ποίηση, η φιλοσοφία και η ιστορία, και μάλιστα όχι μόνο αναπτύχθηκε, αλλά και θεμελιώθηκε, δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτές τις επιστήμες, θεμελίωσαν αυτές τις επιστήμες και μετά βέβαια τις γνώρισε και ο υπόλοιπος κόσμος. Για τα γράμματα θα μιλήσουμε λοιπόν της αρχαϊκής εποχής σε αυτό το μάθημα, για την ανάπτυξη της ποίησης, της φιλοσοφίας και της ιστορίας. Στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό θα μάθεις πρώτον τα είδη της ποίησης που αναπτύχθηκαν στους αρχαϊκούς χρόνους, δηλαδή τη διδακτική και λυρική ποίηση. Θα δούμε λοιπόν τι ήταν η διδακτική ποίηση και τι ήταν η λυρική ποίηση. Τις διαφορές που έχει η ποίηση των αρχαϊκών χρόνων, 800 π.Χ. με 500 π.Χ., τα 300 αυτά χρόνια για τα οποία μιλάμε σε αυτήν την ενότητα, από την ποίηση των γεωμετρικών χρόνων, 1100 με 800 π.Χ., πιο παλιά δηλαδή, από την επική ποίηση, έτσι λεγόταν τότε η ποίηση, επική ποίηση, και τα έπι του ομήρου. Έπι είναι τα κατορθώματα των ηρώων. Γι' αυτά μιλάγανε τότε, για τα κατορθώματα των ηρώων. Αυτή είναι τα έπι των ηρώων, αυτή είναι η επική ποίηση. Ενώ τώρα θα δούμε τι είναι η διδακτική και η λυρική ποίηση στα αρχαϊκά χρόνια. Επίσης θα δούμε πώς οι Έλληνες ασχολήθηκαν με τη φιλοσοφία και πώς οι Έλληνες ασχολήθηκαν με την ιστορία. Διαβάζουμε τα γράμματα. Οι ποιητές ασχολούνται με τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων. Η διδακτική ποιησή θέλει να διδάξει τον άνθρωπο, ενώ η λυρική να τον κάνει να ξεχάσει τους κόπους και τα βάσανα. Οι φιλόσοφοι ψάχνουν να βρουν πώς έγινε ο κόσμος. Με τι ασχολούνται οι ποιητές? Αυτή την περίοδο οι ποιητές δεν ασχολούνται με τους ήρωες και τα κατορθώματά τους στον πόλεμο. Δεν τους απασχολούν τα περασμένα. Πιο πολύ τους ενδιαφέρει η καθημερινή ζωή των ανθρώπων και τα προβλήματά της. Παλιά λοιπόν ξέρουμε ο Όμηρος κατά τα γεωμετρικά χρόνια ασχολήθηκε με τους ήρωες και τα κατορθώματά τους στον πόλεμο. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στην καθημερινή ζωή και στα προβλήματα των ανθρώπων.
Με αυτά ασχολούνται οι ποιητές, με την καθημερινή ζωή, με την καθημερινότητα. Και έχουμε δύο μορφές, τη διδακτική ποιήση και τη λυρική ποιήση. Η διδακτική ποιήση. Ο Ησίωδος, ένας μεγάλος ποιητής, προσπαθεί με τα ποίηματά του να διδάξει τους ανθρώπους, διδακτική ποιήση. Στο έργο του, Έργα και ημέρες, μιλάει για τον αδελφό του τον Πέρση, ο οποίος ήταν τεμπέλης και του άρεσε να διασκεδάζει συνέχεια. Ο Ησίωδος προσπαθεί με το ποίημά του να του δώσει συμβουλές. Θέλει να τον διδάξει πώς θα γίνει τίμιος και εργατικός. Ένας μεγάλος ποιητής λοιπόν που ασχολήθηκε με τη διδακτική ποιήση ήταν ο Ησίωδος. Ένα γνωστό του έργο, το Έργα και ημέρες του Ησιώδου, που μιλάει για τον αδελφό του τον Πέρση και πώς ασχολείται σε αυτό το ποίημα να του μάθει ότι δεν είναι καλό να είναι τεμπέλης και να διασκεδάει συνέχεια, αλλά θα πρέπει να γίνει τίμιος και εργατικός άνθρωπος. Με την διδακτική ποιήση λοιπόν, οι ποιητές προσπαθούσαν να διδάξουν τους ανθρώπους να είναι τίμιοι, να είναι εργατικοί, να είναι δίκαιοι, διάφορα διδάγματα τα οποία ήταν χρήσιμα για την καθημερινή τους ζωή. Ήταν κάτι σαν παροιμίες δηλαδή, όπως έχουμε και σήμερα τις παροιμίες και διδάσκουμε μέσα από τις παροιμίες διάφορα πράγματα, με την ποίηση δίδασκαν τους ανθρώπους. Η λυρική ποίηση, ένα άλλο είδος ποίησης που αναπτύχθηκε ήταν η λυρική. Ονομάστηκε έτσι γιατί τα ποίηματα, καθώς τα απάγγελαν, τα συνόδευαν παίζοντας λύρα. Τα ποίηματα αυτά είναι μικρά και μιλούν για τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Η λυρική ποίηση λοιπόν, η ποίηση που την ποίηση που την τραγουδούσαν με τη λύρα μαζί, ήταν μια ποίηση που αναφερόταν στα συναισθήματα. Όταν ακούς λυρική ποίηση, να το μυαλό σου να πηγαίνει στα συναισθήματα, στις χαρές και στις λύπες των ανθρώπων. Μικρά ποίηματα που μιλούσαν για τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, οι ποιητές ασχολούνται τώρα με την καθημερινότητα, με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, και έχουμε δύο μορφές ποίησης, την διδακτική, που διδάσκει τους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν για να γίνουν καλοί άνθρωποι, και τη λυρική ποίηση που τους βοηθάει να ξεχάσουν τα βάσανά τους, τους κόπους τους, και μιλάει για τις χαρές τους, τους γάμους, τα πανηγύρια, τις γένες, αλλά και τις λύπες τους, τις αρρώστιες, τους θανάτους, τις δυσκολίες της ζωής. Γι' αυτά λοιπόν μιλούσε η λυρική ποίηση. Δύο μορφές, η διδακτική και η λυρική ποίηση, επικράτησε στα αρχαϊκά χρόνια. Η φιλοσοφία και η ιστορία. Ο αγώνας που έκαναν οι άνθρωποι για να τα βγάλουν πέρα με τις καθημερινές ανάγκες τους οδήγησε σε πολλές σκέψεις. Κάποιοι άρχισαν να ασχολούνται με θέματα που δεν μπορούσαν οι ίδιοι να εξηγήσουν. Προσπαθούσαν κυρίως να καταλάβουν πώς έγινε ο κόσμος. Αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι. Άλλοι θέλησαν να γράψουν για τα περασμένα για να μην ξεχαστούν. Με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά δημιουργείται και η ιστορία. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτή την εποχή αγωνίζονται πολύ για να τα βγάλουν πέρα με τα προβλήματα τα οποία είχαν, και τα προβλήματα αυτά τους έβαλαν σε σκέψεις και άρχισαν να διαιρωτώνται για πολλά πράγματα, για τη ζωή αυτή, τα προβλήματά της, για τον κόσμο, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, γιατί να υπάρχει το κακό στον κόσμο, γιατί να υπάρχουν οι αρρώστιες. Πάρα πολλά τους απασχολούσαν και τώρα προσπαθούν όλα αυτά να τα λύσουν με την απλή λογική και όχι με τη μυθολογία. Δεν ικανοποιούνται με τις απαντήσεις οποίες έδιναν οι μύθοι και προσπαθούν με την ανθρώπινη λογική να δώσουν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου. Αρχίζουν λοιπόν να φιλοσοφούν και έτσι γεννιέται η επιστήμη της φιλοσοφίας. Προσπαθούν να καταλάβουν πώς έγινε ο κόσμος και βέβαια όλα αυτά τα έκαναν οι φιλόσοφοι. Κάποιοι άλλοι, οι ιστορικοί, άρχισαν να γράφουν. Είχαν τη γραφή τους και άρχισαν να γράφουν τα περασμένα για να μην ξεχαστούν. Πίστευαν ότι από την ιστορία και από αυτά που έχουν γίνει μπορούν οι επόμενες γενναίες να πάρουν σημαντικά διδάγματα, να μάθουν κάτι. Και έτσι λοιπόν αρχίζουν να γράφουν την ιστορία. Ο Ηρόδοτος ήταν ο πρώτος ιστορικός, ο πατέρας της ιστορίας, και έτσι θεμελιώθηκε και η επιστήμη της ιστορίας.
Γεννιούνται λοιπόν δύο καινούργιες επιστήμες, η φιλοσοφία και η ιστορία στα αρχαϊκά χρόνια στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε τον Ισίωδο, ο οποίος ήταν ποιητής και έγραψε, όπως είπαμε, διδακτική ποίηση. Για να δούμε ένα παράθεμα πώς ήταν περίπου η διδακτική ποίηση. Γιατί μίλαγε? Ένας σπάνιος θησαυρός. Να καλείς το τραπέζι αυτόν που σ' αγαπά και να αφήνεις στην άκρη τον εχθρό σου. Δίνει μία συμβουλή, δίνει μία διδαχή, μία διδασκαλία. Και εκείνος που κάθεται πιο κοντά σου, και εκείνον που κάθεται πιο κοντά σου να καλείς. Το γείτονά σου δηλαδή, να έχεις καλές σχέσεις μαζί του. Γιατί αν τύχει καμιά ανάγκη στον τόπο, οι γείτονες γυμνοί θα τρέξουνε, ενώ οι συγγενείς θα μείνουν πρώτα να ντυθούνε. Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι ο γείτονας. Ο γείτονας σε μια ανάγκη αυτός θα τρέξει πρώτος, ενώ ο συγγενής που μένει μακριά θα αργήσει. Ο κακός ο γείτονας είναι μεγάλη συμφορά, ενώ ο καλός είναι μεγάλος θησαυρός. Έχει μεγάλη τύχη αυτός που έχει καλό γείτονα. Και εδώ τους διδάσκει και τους δίνει συμβουλές για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι ένας καλός γείτονας να εκτιμήσουν αυτό το θησαυρό και να αισθάνονται τυχεροί όταν έχουν καλούς γειτόνους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στη διδακτική ποίηση του Ισίουδου ότι είναι γεμάτη από συμβουλές και προσπαθεί να καταθέσει τη γνώση και τη σοφία του, έτσι ώστε να διδάξει και τους άλλους ανθρώπους πώς μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Και στο παράθεμα 2 διαβάζουμε ένα άλλο ποίημα ενός άλλου ποιητή. Να μην κάνεις παρέα με κακούς ανθρώπους, να πλησιάζεις πάντα τους καλούς, γιατί από τους καλούς καλά θα μάθεις. Αν όμως κάνεις παρέα με κακούς, θα χάσεις το μυαλό που σου δώσε η φύση. Οι κακοί βέβαια δεν γεννήθηκαν κακοί από τις μαμάς τους στην κοιλιά, αλλά έκαναν παρέα με κακούς και έμαθαν να κάνουν πράξεις κακές και να λένε άσχημα, γιατί πίστευαν ότι οι φίλοι τους έλεγαν όλα τα σωστά. Και εδώ πέρα είναι ένα ποίημα διδακτικό που διδάσκει τους ανθρώπους να μην κάνουν κακές παρέες, γιατί όταν κάνεις κακές παρέες θα μάθεις κακά πράγματα, θα χάσεις το μυαλό σου, δηλαδή αυτά που σου έδωσε η φύση, την καλοσύνη που σου έδωσε η φύση, και θα μάθεις αυτά τα οποία και αυτοί έμαθαν από τους κακούς τους φίλους. Έτσι λοιπόν, καλές παρέες να διαλέγεις. Επίσης ένα παράθεμα από την Σαπφό, η οποία έγραφε και αυτή λυρικά ποίηματα για τις χαρές και τις λύπες, λέει ένα γλυκό μήλο ψηλά. Ένα γλυκό μήλο το οποίο είναι ψηλά ψηλά στο δέντρο. Σαν το γλυκό μήλο ψηλά στην άκρη κοκκινίζει, στην άκρη άκρη της μηλιάς, τι το έχουν ξεχάσει. Όχι, κανείς δεν το ξεχνά. Δεν μπόρεσε να φτάσει. Δεν είναι ότι το ξεχάσαμε το μήλο εκεί πάνω, απλώς δεν μπορούσαμε να πάμε να το πιάσουμε. Έτσι λέει, μοιάζει και αυτός, σαν ένα γλυκό μήλο που δεν είναι ότι το ξεχάσαμε, απλώς δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Ένα ποίημα γεμάτο συναισθήματα, θαυμασμό και αγάπη για αυτό τον άνθρωπο ίσως που μοιάζει με το γλυκό μήλο αυτό ψηλά. Ένα άλλο λίγο πιο κάτω παράθεμα, ένα ποίημα αφιερωμένο σε ένα νεαρό παλιστή Αλκιμίδη, ο οποίος νίκησε στους αγώνες της Νεμαίας. Μιλήσαμε για τους Πανελλήνιους αυτούς αγώνες. Επίσης μια ωραία παράσταση με τον λυρικό ποιητή τον Πίδαρο μαζί με έναν μικρό του μαθητή. Λυρικός ποιητής τραγουδούσε τα ποίηματά του με τη συνοδεία της λύρας, γι' αυτό και η ποίηση αυτή ονομάστηκε λυρική. Ωραία, και τώρα να δούμε τι πρέπει να θυμηθούμε. Θυμάμαι από αυτά που είπαμε ότι στην αρχαϊκή εποχή 800 π.Χ. με 500 π.Χ. αναπτύχθηκαν πολύ τα γράμματα, η ποίηση, η φιλοσοφία και η ιστορία. Η ποίηση ασχολείται τώρα όχι με τα κατορθώματα των ηρώων, αλλά με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Έχουμε δύο μορφές ποίησης, τη διδακτική, ο Ισίωδος έγραψε διδακτικά ποίηματα, και τη λυρική. Η διδακτική διδάσκει τους ανθρώπους το καλό και το κακό, και η λυρική ποίηση μιλάει για τις χαρές και τις λύπες τους. Τα ποίηματα της λυρικής ποίησης τα τραγουδούσαν με τη συνοδεία λύρας.
Η φιλοσοφία προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής, όπως παραδείγματος χάρη πώς έγινε ο κόσμος. Στηρίζεται όχι σε μύθους, αλλά στη λογική του ανθρώπου. Η ιστορία ασχολείται με την καταγραφή όσων έγιναν για να μην ξεχαστούν. Σε αυτό το σημείο τελείωσε το μάθημα. Διάβασε και το βιβλίο σου και καλή επιτυχία στο σχολείο σου. Γεια σου!